Δραματική είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι πρώην εργαζόμενοι στο εργοστάσιο υνοπνεύματος Χατζηδήμα, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2009. Συνολικά οφείλεται στους εργαζόμενους από αποζημιώσεις και δεδουλευμένα 1.600.000 ευρώ. Σε 1.600 ανέρχεται το ποσό το οποίο είναι και με τις σημερινές συνθήκες όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε πρόβλημα επιβίωσης. Γιατί όλοι αυτοί είμαστε οικογενειάρχες, έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, άλλοι έχουν βάλει στις τράπεζες, έχουν χρεωθεί στις τράπεζες και δεν υπάρχουν ούτε τα έξοδα διαβίωσης πλέον. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας συμπαραστέκεται σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα από διάφορες δράσεις. Χθες επισκέφτηκαν μαζί το υποκατάστημα της ΔΕΗ στη Λάρισα και ζήτησαν από τον Διευθυντή να μην γίνει καμία διακοπή ρεύματος στα σπίτια τους, αφού λόγω της ανεργίας δεν μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δευτέρα το πρωί μια συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια του ΟΕΔΟΚ θα συζητήσουμε αν υπάρχουν τρόποι να ενταχθούν είτε με παράταση του επιδόματος ανεργίας είτε με κάποιο πρόγραμμα για να μπορέσουν να στηριχτούν στοιχειωδώς και να μπορέσουν να ανταπεξέρχονται σε βασικές βιωτικές ανάγκες. Επίσης, σκοπεύουμε να επισκεφτούμε και την διεύθυνση του ΙΚΑ και να ζητήσουμε την επέκταση της θεώρησης των βιβλιαρίων των ασφαλιστικών. Το εργοστάσιο Χατζηδήμα πρέπει να λειτουργήσει και αυτός είναι ο στόχος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, τονίζει ο κύριος Τσιαπλές. Την τριετία 2006-2008 το εργοστάσιο Χατζηδήμα από την διακίνηση υνοπνεύματος απέδωσε 12,5 εκατομμύρια ευρώ στο κράτος μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου, υποστηρίζει ο κύριος Τσιαπλές. Την ερχόμενη Δευτέρα θα επιδιώξουμε και με τον κύριο Αγοραστό και σε δεύτερη φάση και με τον Υπουργό Εργασίας ή και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου να πιέσουμε να βρεθεί λύση για την επαναλειτουργία μιας σημαντικής μονάδας που στην περιοχή μας δεν υπάρχει κι άλλη.